Βλέπετε βέβαια η ασφάλεια των εργαζόμενων που κακώς λέγονται εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα είναι, οι απαράδεκτες ηθίκες δουλειάς, ο εργασιακός μεσαίωνας και η βαρβαρότητα, που απασχολεί ακόμα και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης πια, εκεί έχει φτάσει η κατάσταση, η βαρβαρότητα στον τουρισμό, η βαρβαρότητα στην εστίαση, με τις γνωστές φωτογραφίες των σερβιτόρων βατραχανθρώπων, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου και δεν περιορίζεται σε αυτούς τους τομείς. Η Δήμη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τομείς που έχουν συνολικά τα περισσότερα ατυχήματα σε σχέση με άλλους κλάδους. Έτσι λοιπόν, αυτή η επίμονη επαναληπτικότητα της άρνησης να συζητηθεί το θέμα ουσιαστικά και να ληφθούν μέτρα, ουσιαστικά μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να χαρακτηρίσουμε όλη αυτή τη στάση σαν ένα εργοδοτικό έγκλημα. Οι πανηγυρισμοί περί ανάπτυξης, είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε για κυβερνήσεις, είτε δίπλα από τις κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές, δεν μπορούν να κρύψουν ότι αυτού του είδους η ανάπτυξη που ζούμε στηρίζεται όχι μόνο σε μισθούς ψίχουλα, σε φορομπηκτική πολιτική για τους εργαζόμενους κτλ., στην εργοδοτική ευθερεσία, στην εργασιακή ανασφάλεια, στην εργοδοτική τρομοκρατία και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά στηρίζεται ακόμα και στην άμεση διακινδύνευση της ζωής των εργαζόμενων που δουλεύουν στο Δήμο. Γι' αυτό λοιπόν το σύνθημα των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη ή τα κέρδη τους ή η ζωή μας είναι απολύτως επίκαιρο. Ο Δήμος δεν βγαίνει καθόλου έξω από αυτήν την εικόνα. 120 εργατικά ατυχήματα σε δύο χρόνια, 2020-2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου. Δηλαδή, ένα ατύχημα κάθε 9 μέρες, πολύ περισσότερα μέσα στο 2023. Και αυτό, θυμηθείτε τι έγινε στον ΟΣΕ. Παρά τις προειδοποιήσεις της συνεχής των εργαζόμενων, τις ανακοινώσεις τους, εγώ έχω τρελαθεί και καλά κάνω να παίρνω ανακοινώσεις της ΔΑΣ, αλλά και του Σωματείου. Παρά τις κινητοποιήσεις. Τι απάντησε ο Δήμος απέναντι σε αυτό, στις διαμαρτυρίες? Έστειλε το Σωματείο και τους εργαζόμενους στα δικαστήρια για να βγάλει άκυρη κατακριστική την απεργία τους, η οποία δεν ήταν για μισθολογικά θέματα, για την ασφάλεια της ζωής τους ήταν. Την περιμέναμε βέβαια την δικαστική απόφαση, ξέρουμε τι συμβαίνει. Και νόμιζε ότι με αυτή την απόφαση ο Δήμος θα παραδώσει, επειδή δεν θα κάνουν απεργία εργαζόμενοι, μια πόλη καθαρή στους δημότες της. Η πόλη συνεχίζει να ζέχνει. Είναι ντροπή. Και οι εργαζόμενοι βάζουν το κεφάλι στον τορβά και η πόλη ζέχνει. Τίποτε απολύτως δεν γίνεται. Είναι πραγματικά προκλητική η στάση του Δήμου και του Δημάρχου στις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, γιατί διαβάσαμε τις ανακοινώσεις τους, ο οποίος είπε με λίγα λόγια ο Δήμαρχος. Λίγα είναι αναλογικά με τον αριθμό των εργαζόμενων τα ατυχήματα. Το ατύχημα ακόμη και για ένα άτομο είναι ατύχημα. Έγκλημα. Το άλλο που λέει, δεν ξέρω, δεν φταίω εγώ. Δεν υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς. Γιατί και εγώ εργάζομαι, λέει, σαν δήμαρχος 12 ώρες. Δεν χρειάζονται άλλοι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν υπερορίες Σαββατοκύριακο που πηγαίνετε στη δουλειά. Κλείσε, κύριε. Από την αρχή μέχρι το τέλος, αποφυγή των ευθυνών. Ελάχιστο προσωπικό. Που κι αυτό ακόμα διατίθεται για κάλυψη άλλων αναγκών στελεχών του Δήμου και όχι της καθαριότητας. Καμιά διεκδίκηση από την κυβέρνηση για κονδύλια για προσλήψεις. Αυτά τα δίμηνα που θα ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε κι εμείς βέβαια είναι καθαρά προεκλογικά. Δεν θα προλάβουν ούτε καν να εκπαιδευτούν. Τα μηχανήματα παραπέουν. Βάζουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της παράδοσης συντήρησης σε εργολάβους με τα 9 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια στον εργολάβο, παροπλίζοντας ταυτόχρονα ουσιαστικές υποδομές του Δήμου, όπως το μηχανουργείο, που κόστησαν εκατομμύρια και μπορούν άνετα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της συντήρησης. Την προμήθεια του ΜΑΠ τραβάει χρόνια και δεν είναι μόνο γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όλα αυτά αποτελούν μια μεθοδευμένη πολιτική, η οποία αναγορεύει την ασφάλεια των εργαζόμενων σε ανώφελο κόστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση στους δημότες ότι επειδή δεν λειτουργεί με ευθύνες βεβαίως του Δήμου η καθαριότητα, πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. Προετοιμάζουν το έδαφος. Κλείσε, κύριε. Γιατί πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη στους εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει να τραβήξουν ακόμη χειρότερα αν περάσουν σε ιδιώτη. Είναι μια μεθοδευμένη κατάσταση. Και το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα πιο δυσίωνο, με αχειρότερη και ακριβότερη καθαριότητα για τους δημότες και χειρότερες, πιο επικίνδυνες συνθήκες δουλειά για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν, τελειώνω. Ας πάρει κάθε παράταξη για δημοτικό σύμβολο στην ευθύνη να στηρίξει το ψήφισμα της λαϊκής πίστης που θα ζητηθεί μετά.
Όχι ότι δεν έχουμε συνηθίσει άλλα να ψηφίζει και να λέει κάποιος κόμμα, παράταξη ή σύμβουλος και μετά άλλων πράττουν, αλλά τουλάχιστον θα είναι ηθικό εμπόδιο για κάθε μελλοντική διοίκηση του Δήμου να συνεχίσει και να χειροτερέψει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν ΚΚΕ, με τη δημοτική μας παράταξη λαϊκή συσπήρωση, θα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων και είναι πραγματικά προς οφείλο των εργαζόμενων να ενισχύσουν αυτές τις δυνάμεις στη λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλής δήμαρχο υποψήφιο δήμαρχο τον Βασίλη Ντομπουλίδη.